Καλημέρα σας κύριε Λονταράκη. Καλημέρα κύριε Δουλειράκη. Να σας πω ότι ακούω και τη βροχή στο Παπρίζ και την ευχαριστιέμαι. Το Παπρίζ του αυτοκινήτου. Είσαστε από εκείνους που αυτό λέτε συνεχώς, η βροχή είναι ευλογία. Δεν θα περίμενα να ακούσω κάτι άλλο. Αυτό που ωστόσο ενδιαφέρει, επειδή κοιτάξτε, έχω ακούσει σε κάποιες περιοχές να είναι πολύ έντονα τα φαινόμενα. Το λένε οι ίδιοι οι κάτοικοι επικοινωνώντας με μέσα ενημέρωσης. Ήθελα να δω πραγματικά τι εικόνα έχουμε αυτή την ώρα και αν βέβαια κάποιος χρειάστηκε βοήθεια ή κάπου χρειάστηκε εσείς να παρέμβετε, γιατί δεν κάνει να ξεχνάμε ποια είναι η κατάσταση του οδικού δικτύου. Σωστά. Να μην ξεχνάμε ποια είναι η κατάσταση του επαρχιακού οδικού δικτύου, να μην ξεχνάμε γενικότερα ποια είναι η κατάστασή μας ό,τι έχει να κάνει με τις υποδομές. Κυρία Δουλειράκη, από χθες το βράδυ, ουσιαστικά ξημερώματα Παρασκευής, ένα σύστημα, ένα βαρομετρικό χαμηλό από τα νοτιοδυτικά της Κρήτης επηρεάζει σχεδόν στο σύνολό του το νησί. Επειδή η εποχή, ουσιαστικά μιλάμε για τέλος της άνοιξης, αρχή καλοκαιριού, πιθανόν η εξέλιξη του φαινομένου να είναι αρκετά απρόβλεπτο, συνιστώ και συνίσταται η προσοχή όλων μας, η ετοιμότητα όλων μας. Ήδη σαν περιφέρεια έχουμε δώσει ετοιμότητα στις υπηρεσίες με να υπάρξει μια ανησυχία ουσιαστικά, με την έννοια ανησυχία, φίλε, τα ρούχα στα ίστα μισά, διότι ξαναλέω, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί και φαίνεται ότι από το μεσημέρι και μετά οι εντάσεις των βροχοπτώσεων θα είναι ακόμα πιο αυξημένες. Δηλαδή ουσιαστικά από το μεσημέρι και έπειτα, καθ' όλη τη διάρκεια βέβαια της ημέρας, αλλά από το μεσημέρι και έπειτα θεωρώ ότι κατά τόπους ίσως να έχουμε και πάρα πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα. Υπάρχει μια πρόβλεψη από το αστεροσκοπείο για το ύψος των βροχοπτώσεων που κάνουν λόγο για πάνω από 80 χιλιοστά κατά τόπους. Και ξαναλέω, επειδή είμαστε τέλος εποχής ουσιαστικά, τι θα είναι. Είναι δύσκολη η πρόβλεψη, δεν ξέρουμε ούτε οι ίδιοι μετεωρολόγοι το πώς θα εξελιχθεί την κακοκαιρία. Μα γι' αυτό γι' αυτό και κατηγοριοποιούν τα φαινόμενα και αυτή την αστάθεια στην κατηγορία 3 σημαντική. Καλό θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας και να αποφεύγουμε δύσβατες περιοχές και έρλαδι τις διαβάσεις και παράκτιες περιοχές, επειδή υπάρχει έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ειδικά σε μεγάλα υψόμετρα. Ιδιαίτερη προσοχή, είδαμε προχθές τον άτυχο νέο στη Ρόδο, ο οποίος ουσιαστικά χτυπήθηκε από κεραυνό. Καλό θα ήταν να αποφεύγουμε για όλη τη μέρα σήμερα τη μετακίνηση. Λοιπόν, και παράκτιες περιοχές και ποτάμια και ιρλανδικές διαβάσεις, μια παραπάνω προσοχή και σύσταση προς άπαντες. Νομίζω δεν είναι μόνο οι πολίτες, είναι και οι δημοτικές αρχές, οι οποίες θα πρέπει να έχουν κατά νου αυτό το συγκεκριμένο μήνυμα. Κοιτάξτε, αυτή η εικόνα, γιατί ξέρετε που είναι και πώς είναι το στούντιο του 984, έχοντας εικόνα από το Γιούχτα μέχρι και κάτω την Δία, σας λέω ότι η ορατότητα αυτή είναι την ώρα είναι μειωμένη. Δεν βλέπω απέναντί μου τι κάνει ο Γιούχτας, ο κοιμόμενος βασιλιάς, έτσι για να χαριτολογήσουμε και λίγο. Δεν βλέπω τι γίνεται απέναντι από τα βουνά της Κέρης και τι γίνεται λίγο πιο μακριά από τον Ψιλορίτη ή απέναντι από τον προφήτη Λία. Δεν φαίνεται καν η ροδιά απέναντι, δηλαδή είναι ένα με φοβερό πράγμα, έτσι. Όλο αυτό βροχή φαίνεται να είναι, σύννεφο βροχή. Είναι και για Δουλειράκη, όπως σας είπα, θα συνεχιστεί, θα ενταθεί από το μεσημέρι και μετά, τουλάχιστον αυτό φαίνεται, σε κεντροβόρειες περιοχές του νησιού. Καλό θα ήταν να έχουμε αυξημένα τα ανακλαστικά. Θα ξαναλέω, ετοιμότητα έχει δοθεί από την περιφέρεια και ήδη νομίζω ότι σε αυτό το μήκος σήματος κινούνται και αυτοί. Να αποφύγουμε τις μετακινήσεις τη σημερινή μέρα. Η ολισθηρότητα στους δρόμους είναι εμφανή, νομίζω. Προσοχή χρειάζεται και νομίζω ότι μόνο καλό. Από τη στιγμή που η βροχή είναι ποτιστική και όχι δρυμή, μόνο καλό κάνει το νερό. Εν μέρη σε κάποιες καλλιέργειες, άλλες τις ευνοεί και άλλες τις καταστρέφει. Μην ξεχνάμε ότι η παραγωγή της ελιάς θα νιώθουν ενδεχόμενα πάρα πολύ καλά εφόσον δεν είναι έντονα σε κάποιες περιοχές τα φαινόμενα και δεν προκαλέσουν ζημιά. Από την άλλη, σε ό,τι έχει να κάνει με τα αμπέλια, αυτός ο καιρός δεν είναι το καλύτερο δυνατό, δεν κάνει να το ξεχνάμε. Μιλάμε κύριε Λεονταράκη με διαφορετικά, κοιτάξτε, δεδομένα στις πρώτες μέρες του Ιούνιου, η έντονη αστάθεια της άνοιξης, ένα σύνηθες φαινόμενο λένε οι μετεωρολόγοι, δεν λένε κάτι άλλο, και έτσι μας δίνεται αυτός ο καιρός.
Και από την άλλη, αυτό που λέγαμε το προηγούμενο διάστημα, και το βλέπω και στην πρώτη σελίδα σήμερα της εφημερίδας Νέα Κρήτη και με τις δικές σας τις αναφορές, γιατί το συζητούσαμε πρόσφατα και με τον κύριο Πατακό, μετά από εσάς, τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, ότι είναι ακαθάριστες όλες οι δασικές εκτάσεις της Κρήτης λόγω έλλειψης προσωπικού, βλέπε πυροσβεστική, βλέπε δασαρχία, κάτι που επισημαίνεται συχνά πυκνά, αλλά και αυτά τα οποία μας έλεγε ο κύριος Πατακός, ότι τα ακαθάριστα οικόπεδα είναι πραγματικά κινούμενη βόμβα ή ενδυνάμει βόμβα ή ενδυνάμει πυρκαγιά ή όπως αλλιώς θέλετε να το πείτε, αποτελούν πάντως ένα πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο, καθώς αυτό το οποίο περιμένουν οι μετεωρολόγοι και οι γενικότερα οι επιστήμονες είναι ότι αυξάνεται η θερμοκρασία όταν θα φτάσουμε σε αυτή την ώρα και ότι τα επόμενα χρόνια πραγματικά θα βλέπουμε άλλα δεδομένα. Κύριε Αλγυράκη, το έχουμε ξαναπεί σε εσάς, στην εκπομπή σας αρκετές φορές. Όσον αφορά τις δασικές υπηρεσίες, δυστυχώς οι υπηρεσίες συγκεκριμένες υπάρχουν και δεν υπάρχουν. Υπάρχουν κατ' όνομα, αλλά όσον αφορά το ρόλο που καλούνται να επιτελέσουν, το ρόλο που το Σύνταγμα τους έχει ορίσει, και όχι λόγω αδιαφορίας, λόγω μη στελέχωσης, λόγω μη υποχρηματοδότησης, δεν μπορούν να κάνουν το βασικό το μέλημα το οποίο είναι υποφορτισμένες. Και δεν είναι τίποτα άλλο πέρα την δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, των καθαρισμών στα δάση ουσιαστικά, την επιμέλεια των βαθών γενικότερα, σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόσβαση, σε ό,τι έχει να κάνει με αντιπυρικές ζώνες, σε ό,τι έχει να κάνει με την απομάκρυνση ξερών κλαδιών ή οτιδήποτε. Δυστυχώς δεν μπορούν. Θέλω να πιστεύω, εύχομαι, διότι κανονικότητα είναι οι υπηρεσίες ομαλά να επιτελούν το έργο τους, δεν είναι η αποψήλωση. Εύχομαι από τις 26 του Ιούνιου και μετά, η κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση που θα προκύψει, να πραγματικά να δει το ζήτημα ζεστά, αναβαθμίζοντας και την αυτοδιοίκηση, αναβαθμίζοντας την πολιτική προστασία γενικότερα. Τώρα να σας πω, κύριε Λονταράκη, είναι αδιανόητο να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση και να λέμε ότι, ξέρετε, αρχές Ιούνιου είναι μένα από τη μία και από την άλλη να λέμε ευχόμαστε, ελπίζουμε, πιστεύουμε ότι θα το δουν και ότι μετά τις 25 Ιουνίου τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Συγγνώμη, αλλά όταν πας σε μια αντιπυρική περίοδο η οποία ξεκίνησε εξαιτίας αυτής της έντονης αστάθειας, βρέχω, γελάω, ανεβαίνει η θερμοκρασία 10 μέρες νωρίτερα από τις 20 Απριλίου, γιατί 19 Απριλίου ήσασταν πάλι εδώ και πάλι τα λέγαμε ότι την επόμενη μέρα, δηλαδή 20 Απριλίου, θα ξεκινούσε η αντιπυρική περίοδος 10 μέρες νωρίτερα. Όταν ξέρεις ποιες είναι οι ανάγκες, άσχετα με το αν μπαίνει σε προεκλογική περίοδο κλπ, να μην έχεις καταφέρει είτε σε κυβέρνηση είτε σαν Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής με έναν υπουργό που εκεί δεν ξέρω τι κάνει, πώς το κάνει, γιατί το κάνει, γιατί το έκανε, πώς το έκανε, όταν το έκανε, πώς λειτουργούσε, γιατί λειτουργούσε. Να συζητάς αυτά τα πράγματα και να μην έχει συγκεκριμένα δεδομένα μπροστά σου, ή όταν είσαι στον Ιούνιο, γιατί πας σε μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, να λες ότι τέλος ουσιαστικά Ιουνίου ελπίζω να το δει η νέα κυβέρνηση την ώρα που θα ζητοκραυγάζει, όποια και αν είναι αυτή, την δική της την νίκη. Δηλαδή αυτά μόνο σε εμάς, κύριε Λεονταράκη, χωρίς καμία συνέχεια. Όχι, θα σας πω, όταν με αγωνία στην εκπομπή σας ζητάμε η νέα κυβέρνηση ή οι προηγούμενες κυβερνήσεις να δουν το ζήτημα γενικότερα, πραγματικά το πιστεύω, βαθιά το πιστεύω ότι αυτό δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο παρά μόνο σε μια βαθιά ανασυγκρότηση γενικότερα της πολιτικής προστασίας και σε επίπεδο αυτοδιοίκησης και σε επίπεδο πυροσβεστικών δυνάμεων. Σας έχω ξαναπεί στην εκπομπή σας κατά πληροφορίες από αξιωματικούς του σώματος ότι το Ηράκλειο φέτο είναι λιγότερα 26 άτομα, τα οποία δεν αντικαταστάθηκαν. Άρα, να είμαστε ειλικρινείς, δεν περιμένω ότι από τις 26 του Ιουνίου για μαγεία λύνουν τα προβλήματα. Θέλω να πιστεύω όμως ότι θα βρεθεί ένας άνθρωπος, ένας χριστιανός ή οτιδήποτε άλλο να πραγματικά να εμπνευστεί, να σχεδιάσει και να βάλει σε υλοποίηση ένα σχέδιο ανασυγκρότησης. Αυτή είναι η αγωνία μου, να βοηθήσουμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση. Πραγματικά σας μιλάω ότι αν σκεφτεί κανένας ότι το προηγούμενο διάστημα σε εσάς, το έχουμε ξαναπεί πάλι,
την προηγούμενη θητεία, ουσιαστικά την κυβερνητική θητεία, δόθησαν 800 εκατομμύρια σε ιδιώτες για στις δασιές πυρκαγιές, ουσιαστικά για κατάσβεση. Και καλώς δόθηκαν. Δεν λέει κανένα ότι δεν. Ανάγκη πάνω δεν θα πάρει. Πόσα δόθηκαν την προηγούμενη. Συγγνώμη. Για ξαναπείτε το αυτό. Την προηγούμενη 800 περίοδο. 800 εκατομμύρια. Μισό. Περιμένετε καλέ να το καταλάβω. Την προηγούμενη περίοδο. Την προηγούμενη αντιπυρική περίοδο. Την περσινή λοιπόν λέτε. Την περσινή, την προπέρσινη, καθόλου τη διάρκεια τη τετραετία ουσιαστικά. Ωραία. Σε 4 χρόνια δόθηκαν πόσα χρήματα. Κατά πληροφορίες, τουλάχιστον αυτά που διαβάζουμε, αυτά που είμαστε σε θέση να αντιλούμε, αυτά που κατά καιρούς αξιωματικοί, απόστρατοι και όχι μόνο αναφέρουν. 800 εκατομμύρια σε ιδιώτες. Σε ιδιώτες. Πανελλαδικά. Σε όλη την Ελλάδα. Και, ναι, ξαναλέω, ναι. Και ξαναλέω, δεν γίνεται να καίγεται η Ελλάδα και να μην ζητάμε ξένη συνδρομή. Προς Θεού. Αλλά φροντίζουμε όμως, έχουμε φροντίσει σαν κράτος, σαν κοινωνία, να έχουμε αναβαθμίσει τις δικές μας υπηρεσίες, τις δικές μας δυνάμεις. Στις οποίες πάνω σε αυτές βασιζόμαστε, δεν γίνεται να αποψηλώνουμε υπηρεσίες και να τρέχουμε στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Τα ίδια πράγματα λέμε. Ακριβώς. Εσείς το λέτε λίγο διαφορετικά. Εγώ το λέω λίγο διαφορετικά και λέω δεν λογάτε, είτε πριν, επειδή μπαίνεις μέσα σε μια αντιπυρική περίοδο. Κοιτάξτε, όλα τα πράγματα έχουν όνομα, έχουν ευθύνες. Αυτό το γενικό περί πολιτικής με ήττα ή πολιτικών κλπ. Πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει και να το ζητάει ο καθένας από εμάς, να το βλέπουμε διαφορετικά, γιατί έτσι και εκείνοι οι οποίοι έχουν αυτή την ώρα την εξουσία στα χέρια τους, είχαν την εξουσία ή θα έχουν την εξουσία, θα πρέπει να μάθουν ότι ψηφίζονται για να προασπίσουν τα συμφέροντα των πολιτών. Δεν λογάτε να μπαίνεις 10 μέρες νωρίτερα σε αντιπυρική περίοδο και να έχει τέτοια γύμνια αυτή η περίοδος, οι υπηρεσίες, δασικές υπηρεσίες, πυροσβεστική υποχρηματοδότηση των δήμων, περιφερειών σε όλη τη χώρα. Από όλη την Ελλάδα τα ακούμε αυτά και να περιμένουμε, γιατί τώρα δεν κουνιέται φύλλο εξαιτίας του ότι αν κάποιος ξυπνήσει υπηρεσιακός και πει ότι κάτι μπορεί να γίνει υπηρεσιακός, κυβερνητικός, πολιτικός, για να μην παρεξηγηθώ, και από την άλλη να περιμένεις να τελειώσει αυτή η εκλογική μάχη για να δεις ποια είναι αυτά τα δεδομένα. Με συγχωρείτε κύριε Λονταράκη, αλλά αυτά οι πολίτες τα βλέπουν. Λοιπόν, ελπίζω, κύριε Λονταράκη, πραγματικά το ελπίζω, το πιστεύω. Κάποια στιγμή, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, ίσως από όλους να ακούγεται γραφικό, από όλους να ακούγεται τοπικό, αλλά θα πρέπει σε αυτή τη χώρα και όχι μόνο στην πολιτική προστασία γενικότερα να σχεδιάσουμε από το μηδέν και να αρχίσουμε να υλοποιούμε όποια και αν γίνει η κυβέρνηση μετέπειτα. Ακριβώς. Είτε παιδεία, είτε υγεία, είτε πολιτική προστασία, είτε εξωτερική πολιτική, είτε το οτιδήποτε. Θα σας καλημερίσω, ξέρετε πώς. Να είστε καλά. Όχι. Θα σας καλημερίσω με αυτή τη φράση που λέτε συχνά πυκνά, ότι όλη αυτή η έννοια της πολιτικής προστασίας είναι μια μεγάλη αλυσίδα ανθρώπων, υπηρεσιών, υλικοτεχνικής υποδομής, πολιτικών αποφάσεων, και ότι αν σπάσει ένας κρίκος, τότε αυτή η αλυσίδα δεν θα μπορεί να σε προστατεύσει έτσι όπως πρέπει για να διαφυλάξεις και τη ζωή σου και την περιουσία σου. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.